Μαζί μας και ο ιστορικός ερευνητής της εκπομπής μας, ο Κώστας Μπαλαχούτης. Να πω τώρα για τη Λίνα και την ευεργετική παρεμβατικότητά της σε όλο το γίγνεσθε του ελληνικού τραγουδιού. Ο χρόνος, που είναι ο μόνος άξιος και αδέκαστος κριτής, και ο κόσμος καθημερινά έτσι κι αλλιώς δίνουν τις απαντήσεις τους. Οπότε, εγώ θέλω να πω ότι πριν δεν γνωριζόμασταν, επιδερμικά μόνο, μέσα από τη συνεργασία αυτή που είχαμε, είδα ότι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον λόγο σου χαρακτηρίζουν και τον άνθρωπο. Δηλαδή, ευφυΐα, οξυδέρκεια, μεστή ευρυμάθεια, γλυκιά αλλά και τσεκουράτη, προστάρισα αλλά και κλασική, ευέλικτη αλλά και άκαμπτη και άλλα ιδιαίτερα πολλά. Δηλαδή, πάνω κάτω, ό,τι γράφεις, ανατρεπτική, απρόσμενη, ανθρώπινη, ευαίσθητη, περισκόπιο αντανακλαστικά γρήγορα, ατάκα φοβερή, κέρια. Είναι, ό,τι είναι ο λόγος είναι και ο χαρακτήρας πάνω κάτω. Και πιστεύω ότι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Θα είναι πολύ ωραίο για να μορφαίνουμε τις... Συμφωνώ. Εμπνεώμαστε. Αυτές οι νύχτες που είπες με τα λαϊκά τραγούδια, αυτές τις... να φωτίσουμε τις νύχτες των τηλεθεατών με αυτό το τραγούδι που λέμε, που τα λέμε λαϊκά, έτσι απλά, που όμως είναι τόσο πολυσύνθετα, πολύτιμα και μαγικά συνάμα. Και απαραίτητα για τον ψυχισμό μας και την ισορροπία μας. Απαραίτητα και τα καινούργια πράγματα που πειραματιζόμαστε, αλλά ουσιαστικά και ό,τι ακριβό έχει έρθει μέχρι εδώ, στη δισκογραφία.